Τον Αύγουστο του 2018 ανέλαβα την ευθύνη ενό εκκλησιαστικού έργου. Είχε ιδρυθεί αρκετά πρόσφατα, έτσι δεν είχαν ανατεθεί όλα τα καθήκοντα και οι εργασίε προχωρούσαν αργά. Προσευχήθηκα και στηρίχτηκα στον Θεό και αναζητήσαμε με το συνεργάτη μου καλού υποψήφιου. Και ορίσαμε αδελφού και αδελφέ σύμφωνα με τι δυνάμει και το επίπεδό του. Το έργο τη Εκκλησία ανέκαμψε πολύ γρήγορα. Ένιωθα πως είχα καλή διόραση και κατήχα κάποιο επίπεδο και ικανότητα. Μια φορά συγκεκριμένα, μια επικεφαλής ομάδας μου είπε πως ο αδελφός Σιάου ήταν πολύ τεμπέλης και παθητικός στο καθήκον του και σκόπευε να τον απομακρύνει. Δεν συμφώνησα. Είχα έρθει σε επαφή μαζί του παλιότερα και τον καταλάβαινα κάπως. Ήταν εργατικός και είχε καλή ανθρώπινη φύση, αλλά του έλειπε η εμπειρία. Αναρωτήθηκα αν περνούσε κάποιες δυσκολίες που επηρέαζαν το καθήκον του. Είπα στην επικεφαλής ομάδας να μάθει τι του συνέβαινε προτού τον απομακρύνει. Αργότερα ανακάλυψε πως είχε διάστρεμα καρπού και δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει υπολογιστή. Έτσι προχωρούσε αργά στο καθήκον του. Όμως δεν το είπε σε κανέναν. Έτσι οι άλλοι θεωρούσαν εσφαλμένα πως δεν εργαζόταν σκληρά. Μόλις ο καρπός του έγινε καλά, τα πήγαινε περίφημα στο καθήκον του. Μετά από αυτό, ήμουν ακόμα πιο πεπισμένη πως διάβαζα πολύ καλά τους ανθρώπους. Έκτοτε, όποτε επιλέγαμε άτομα, ενέμενα στην άποψή μου όταν οι αδελφοί και οι αδελφές είχαν διαφορετική γνώμη. Θεωρούσα πως δεν είχαν διάκριση όσον αφορά τους ανθρώπους. Με τον καιρό, άρχισα να γίνομαι πιο τολμηρή σε κάποιες ρυθμίσεις. Αργότερα, ανέλαβα το έργο των βίντεο της εκκλησίας. Μια φορά, καθώς ετοιμάζαμε ένα βίντεο, μας έλειπαν άτομα και χρειαζόμασταν περισσότερου στην ομάδα. Mm. Η εργασία αυτή απαιτούσε αρκετά υψηλές τεχνικές δεξιότητες και ήταν αρκετά απαιτητική. Αποφάσισα πως χρειαζόμασταν κάποιον με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και τεχνικές δεξιότητες, ώστε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά. Έψαχνα πολλές μέρες κάποιον που να πληρούσε τις προϋποθέσεις όμως δεν έβρισκα κάποιον καλό υποψήφιο. Κάποιοι ήταν πρόθυμοι να κάνουν αυτό το καθήκον, όμως επειδή δεν είχαν μεγάλη μόρφωση και τη σχετική τεχνογνωσία, τους απέκλεισα. Υπήρχαν κάποιοι τους οποίους θεωρούσα κατάλληλους, όμως για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να αναλάβουν τότε αυτό το καθήκον. Τότε, εντελώς τυχαία, άκουσα πως ο αδελφός Γου είχε αποκτήσει παρόμοιες τεχνικές δεξιότητες και ευρεία επαγγελματική εμπειρία. Δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα με αυτή την εργασία. Έτσι, σκόπευα να του ζητήσω να αναλάβει αυτό το καθήκον. Όμω, μια αδελφή με προειδοποίησε πω θα έπρεπε να ελέγξω κάποιε αξιολογήσει του. Είπε πω παλιά κάποιοι είχαν πει πω είχε κακή ανθρώπινη φύση και ήταν πονηρό. Έτσι, θα έπρεπε να προσέχω πριν του αναθέσω το καθήκον. Με συμβούλεψε να το ψάξω λίγο. Mm. Είπα πως θα το έκανα, όμως σκέφτηκα πως ακόμη κι αν ήταν λίγο πονηρός και είχε κακή ανθρώπινη φύση, ήταν μορφωμένος και πεπειραμένος και έτσι θα μπορούσε να καθοδηγήσει τους άλλους πάνω στο τεχνικό μέρος. Θα μπορούσε να το αναλάβει χωρίς πρόβλημα. Έπειτα διάβασα τις αξιολογήσεις για τον αδελφό Γου και είδα πως όντως έλεγαν πως είχε κακή ανθρώπινη φύση πως ήταν πολύ σκληρός με τους άλλους κατά το καθήκον του και εκείνοι ένιωθαν να πιέζονται. Όταν τις διάβασα σκέφτηκα πως είχα έρθει σε επαφή μαζί του κάποιες φορές στο παρελθόν και μου φάνηκε καλό άτομο, όχι όπως τον περιέγραφαν. Μήπως συγκεκριμένες συνθήκες τους έκαναν να πούν αυτό που είπαν. Σε κάθε περίπτωση τον θεωρούσα μια χαρά και εκτός αυτού είχε πολλή εργασιακή εμπειρία και ένα τέτοιο ταλέντο ήταν δυσέβρετο. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα να τον ορίσω. Έτσι, δεν έδωσα περισσότερη προσοχή στις υποδείξεις των άλλων και δεν έμαθα περισσότερα για αυτές τις αξιολογήσεις του αδελφού Γου. Απλώς κανόνισα να αναλάβει την παραγωγή των βίντεο. Ήσουν πεπισμένη πως είχες δίκιο. Ναι. Και πώς θα πήγε σε αυτό το καθήκον. Ναι. Πραγματικά εξεπλάγει όταν λιγότερο από ένα μήνα μετά άκουσα πως δεν έκανε αυτοκριτική όταν αντιμετώπιζε προβλήματα και ήταν πολύ επικριτικός και πως διέβηβε αντιλήψεις και έσπερνε τη διχόνοια. Αυτό ήταν κάτι που δεν περίμενα. Θα μπορούσα να είχα κάνει λάθος. Χωρίς να το πολυσκεφτώ πήγα να εξετάσω την κατάσταση και έμαθα πως όλα όσα είχαν πει ήταν ακριβή. Ένα από τα βίντεο που είχαν κάνει είχε τόσα προβλήματα που έπρεπε να ξαναγίνει. Και όταν όλοι συζητούσαν για το πώς τα ξεπερνούσαν τις δυσκολίες, ο αδελφός Γου είπε πως δεν χρειαζόταν να ξαναγίνει και πως η επικεφαλή ήταν πολύ απαιτητική, πως διήλυζαν τον κόνοπα. Κάποιοι αδελφοί και αδελφές μόλις το άκουσαν αυτό, γκρίνιαξαν και εκείνοι για τους επικεφαλεί αυτού, όταν ο αδελφός Γου έβλεπε κάποια προβλήματα στα καθήκοντα των άλλων, δεν έψαχνε να βρει κάποια λύση, μα κατηγορούσε τον επικεφαλής ομάδας ως ανίκανο, στρέφοντας τους άλλους εναντίον του. Ο επικεφαλής ομάδας έγινε αρνητικός. Γι' αυτό ένας αδελφός ήταν προκατηλημένος κατά του επικεφαλής ομάδας και έπειτα του έγινε αιμονή αυτός και άλλοι επικεφαλής. Μια φορά, ο αδελφό Γου έκανε κάποιε υποδείξει για το έργο. Ο επικεφαλής ομάδα τη σκέφτηκε, αλλά τι βρήκε ακατάλληλε και δεν τι υιοθέτησε. Εκείνο δυσαρεστήθηκε από τον επικεφαλής ομάδα και άρχισε να συναναστρέφεται στι συναθρήσει και να λέει πω είχε δει προβλήματα στο έργο μα που δεν τολμούσε να αναφέρει, διότι φοβόταν πω αν το έκανε θα τον απομάκρυναν. Κι έτσι έκανε του άλλου να σκέφτονται πω όποιο έκανε υποδείξει θα καταπιεζόταν προσποιούταν πως ενδιαφερόταν για το θέλημα του Θεού, αλλά ο επικεφαλής τον εμπόδιζε να κάνει καλά το καθήκον του. Η συμπεριφορά του έδειχνε πως δεν ήταν μονάχα επικριτικός, αλλά και προσποιόταν πως ήταν φύλακα της δικαιοσύνης και νοιαζόταν για το θέλημα του Θεού. Υπό την προάσπιση των συμφερόντων της Εκκλησίας, μετέβηβε αρνητικότητα και έσπερνε τη διχόνη ανάμεσα στους άλλους, στρέφοντάς τους εναντίον των επικεφαλής και έτσι νόμιζαν πως εκείνοι είχαν πρόβλημα και ίσως καταπιέζονταν και παρεμποδίζονταν αν δεν ήταν προσεκτικοί. Αμφέβαλαν για τους κανόνες της αλήθειας στην Εκκλησία, διαφωνούσαν για το σωστό ή λάθος και φυλάγονταν από τους επικεφαλείς. Η συμπεριφορά του είχε ήδη διαταράξει το έργο της Εκκλησίας. Έτσι ναι. φαίνεται. Τότε που ο αδελφός Γου διήφθηνε το τεχνικό έργο δεν ήταν πολύ χρήσιμο. Όλα όσα πρότεινε ήταν θεωρητικά, χωρίς καμία πρακτική εφαρμογή. Μπορούσα να δω τα προβλήματά του, όμως δεν ήμουν εντελώς έτοιμη να παραδεχτώ το λάθος μου. Αισιοδοξούσα να μιλήσω μαζί του και να του επισημάνω τα προβλήματά του. Και αν τα έβλεπε, ίσως αποδεχόταν την αλήθεια και είχε λογική ανθρώπινη φύση. Και αυτό θα σήμαινε πως η κρίση μου δεν ήταν τόσο εσφαλμένη, έτσι του επισήμανα όλα τα προβλήματά του. Εκείνος δεν έκανε αυτοκριτική και είπε πως κατέπνιγα τις διαφορετικές απόψεις και τον καταπίεζα. Αντέστρεφε του όρους και δεν είχε καθόλου αυτογνωσία. Ναι. Ακριβώς. Τότε κατάλαβα πως όχι μόνο είχε κακή ανθρώπινη φύση και δεν αποδεχόταν την αλήθεια, αλλά ήταν και πονηρός. Και τα λόγια του ήταν σε πλήρη αντίθεση με την αλήθεια. Ναι. Σίγουρα. Όταν το είδα αυτό, ήταν σαν να δεχόμουν ένα δυνατό χαστούκι. Ο οίκο του Θεού τόνιζε πολλέ φορέ να μην αναθέτουμε σημαντικά καθήκοντα σε ανθρώπου με κακή ανθρώπινη φύση, αλλά εγώ πήγα ενάντια ακόμη και σε αυτή τη βασική αρχή. Έκανα ένα θεμελιώδε λάθο στην επιλογή ατόμου που διατάραξε τη ζωή τη Εκκλησία. Ένιωθα χειρότερα στη σκέψη αυτή και αργότερα απομάκρυνα τον αδελφό Γου βάσει αρχής. Mm. Μετά από αυτό, προβληματίστηκα πάνω στους πραγματικούς λόγους της αποτυχίας μου. Διάβασα στα λόγια του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, «Οι περισσότεροι ψευδείς επικεφαλής έχουν χαμηλό επίπεδο. Αν και φαίνονται εφραδείς, δεν έχουν καμία ικανότητα κατανόησης της αλήθειας σε τέτοιο βαθμό που δεν κατανοούν τα πνευματικά ζητήματα. Δεν μπορούν να δουν ούτε με τα μάτια, ούτε με την καρδιά τους. Δεν μπορούν να διακρίνουν κανένα ζήτημα και δεν κατανοούν καθόλου τις θεμελιώδεις αρχές της αλήθειας. Κάτι που από μόνο του αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουν άλλο ένα, ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι όταν έχουν κατανοήσει και κατακτήσει σε βάθος μερικά γράμματα και λόγια του δόγματος, και μπορούν να φωνάξουν μερικά ρητά, νομίζουν ότι κατέχουν την πραγματικότητα της αλήθειας. Συνεπώς, ό,τι έργο και αν κάνουν και όποιον και αν επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν, δεν αναζητούν τις θεμελιώδεις αρχές της αλήθειας και δεν συναναστρέφονται με άλλους. Ακόμα λιγότερο, δεν τηρούν τις εργασιακές ρυθμίσεις και τις θεμελιώδεις αρχές του οίκου του Θεού. Έχουν τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση, πιστεύοντας πάντοτε πως οι ιδέες τους είναι σωστές και κάνοντας ό,τι θέλουν. Ως εκ τούτου, όταν αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία ή έκτακτη περίσταση, τα έχουν χαμένα. Επιπλέον, πιστεύουν συχνά λανθασμένα ότι έχοντας εργαστεί για πολλά χρόνια, έχουν επαρκή εμπειρία κατά την υπηρεσία του ως επικεφαλής στον οίκο του Θεού, ότι γνωρίζουν πώς λειτουργεί και εξελίσσεται το έργο της Εκκλησίας. Μοιάζουν να έχουν κατανόηση όλων αυτών, μα στην πραγματικότητα δεν μπορούν να κάνουν έργο, κάνουν το έργο της Εκκλησίας όπως τους ευχαριστεί, μέσω των αντιλήψεων και των φαντασιώσεών τους, της εμπειρίας και της καθημερινότητάς τους και μέσω των κανόνων τους και εξαιτία αυτού, οι διάφορες εργασίες της Εκκλησίας είναι άνω κάτω, χαοτικές και δεν φέρνουν πραγματικά αποτελέσματα. Αμήν. Αμήν. Οι ψευδοεπικεφαλεί δεν είναι μόνο τυφλοί στα μάτια και στην καρδιά ανήμποροι να δουν την ουσία των ανθρώπων ή να κατανοήσουν τι αρχέ. Αλλά ακόμα χειρότερα δεν αναζητούν την αλήθεια. Βασίζονται στην εμπειρία και τι αντιλήψει του στο έργο τη Εκκλησία. Και έτσι γίνονται τα πάντα άνω κάτω. Πράγματι. Με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκα, που έβαλα τον αδελφό μου σε αυτή τη θέση χωρί τι αρχέ τη χρήση ανθρώπων στον οίκο του Θεού, αλλά ακολούθησα τη δική μου κρίση και εφόσον είχε μεγάλη εργασιακή εμπειρία, θεώρησα πως θα ήταν κατάλληλο για την παραγωγή βίντεο. Όταν οι άλλοι με προειδοποίησαν πως είχε κακή ανθρώπινη φύση και έπρεπε να προσέχω και με συμβούλεψαν πως έπρεπε να το ψάξω λίγο, τους αγνόησα παντελώς. Ένιωθα πως είχα καλή διόραση και διάκριση και πως το παρελθόν δεν είχαν προκύψει μεγάλα προβλήματα με τις αναθέσεις μου. Άρα θα ήταν εντάξει να επιλέξω τον αδελφό Γου. Χρησιμοποίησα την εργασιακή μου εμπειρία ως προσωπικό κεφάλαιο και δεν αναζήτησα καθόλου τις αρχές της αλήθειας. Δεν δέχτηκα ταπεινά τις υποδείξεις των άλλων. Δεν αναζήτησα ειλικρινά ούτε ρώτησα για να καταλάβω τι είδους άτομο ήταν ο αδελφός γου. Αν η κακή του συμπεριφορά ήταν μια στιγμιαία εκδήλωση διαφθοράς ή αν είχε κακή ουσία. Αν η εκδήλωση διαφθοράς ήταν παροδική ή οι συνθήκες την προκάλεσαν, και είχε αλλάξει από τότε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Αν ήταν συνήθιση η συμπεριφορά του και είχε κακή ανθρώπινη φύση, δεν έπρεπε να τον χρησιμοποιήσουμε. Σωστά. Τέτοια άτομα μόνο βλάπτουν το έργο της Εκκλησίας. Ακριβώς. Όμως δεν κατανόησα την κατάσταση. Έκρινα τυφλά βάσει της δικής μου εμπειρίας και φαντασίας. Η πραγματικότητα μου έδειξε πώ ήμουν μια ψεύδο επικεφαλή, στιφλή στα μάτια και στην καρδιά. Δεν κατανοούσα την αλήθεια ούτε τις αρχές και ακόμα χειρότερα ήμουν πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου και δεν δεχόμουν υποδείξεις. Με λίγη εργασιακή εμπειρία και κάποια κατανόηση του δόγματος, νόμιζα πως γνώριζα τις αρχές και μπορούσα να κάνω το έργο της Εκκλησίας. Ωστόσο, όρισα το λάθος άτομο που επιβράδυνε την προοδό μας και διατάραξε τη ζωή της Εκκλησίας χωρίς αναζήτηση της αλήθειας, εύκολα αντιτάσσεσαι στον Θεό. Πράγματι. Συμφωνώ. Αργότερα, κατά την αυτοκριτική μου, θυμήθηκα κάτι που είπε ο Θεός. Mm. Αν μέσα στην καρδιά σου κατανοείς πραγματικά την αλήθεια, θα γνωρίζεις πώς να την κάνεις πράξη και να υπακούς τον Θεό και πώς να εισέλθεις στο μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας. Αν το μονοπάτι σου είναι σωστό και συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν θα σε εγκαταλείψει, και θα κινδυνεύεις λιγότερο να προδώσεις τον Θεό. Χωρίς την αλήθεια είναι εύκολο να πράξεις το κακό και θα το κάνεις άθελά σου. Για παράδειγμα, αν έχεις αλαζονική και επιμένη διάθεση, τότε το να σου λένε να μην εναντιώνεσαι στο Θεό δεν έχει καμία σημασία, δεν μπορείς να συγκρατηθεί, είναι πέρα από τον έλεγχό σου. Δεν θα ήταν σκόπιμο, θα ήταν λόγω της αλαζονικής και επιμένης φύσης σου. Η ελαζονία και η έπαρσή σου θα σε ανάγκαζαν να κοιτάζει το Θεό αφιψηλού. Θα σε έκαναν να εξυμνεί τον εαυτό σου, να επιδεικνύεσαι μονίμω. Θα σε έκαναν να περιφρονεί του άλλου, θα άφηναν στην καρδιά σου μόνο τον εαυτό σου. Θα σου στερούσαν τη θέση του Θεού στην καρδιά σου, και τελικά θα σε έκαναν να καθίσει στη θέση του Θεού και να απαιτήσει ποταγή θα σε έκαναν να τιμάς τις δικές σου σκέψεις, ιδέες και αντιλήψεις σαν να είναι αυτές η αλήθεια. Δες πόσο κακό κάνουν οι άνθρωποι όταν κυριαρχούνται από την αλαζονική τους φύση. Αμήν. Αμήν. Από τα λόγια του Θεού είδα πως δεν είχα να ζητήσει τις αρχές της αλήθειας στο καθήκον μου επειδή ήμουν πολύ αλαζονική και δεν σεβόμουν το Θεό. Mm. Λόγω της αλαζονικής μου φύσης πίστευα υπερβολικά στον εαυτό μου. Ένιωθα πως ήμουν πεπειραμένη και διορατική. Έτσι δεν πήρα στα σοβαρά τις προειδοποιήσεις των άλλων. Επέμενα να κάνω αυτό που ήθελα. Ως αποτέλεσμα όρισα λάθος άτομο και το έργο της Εκκλησίας παρεμποδίστηκε. Αντιμετώπιζα τις απόψεις και την εμπειρία μου ως την αλήθεια, νομίζοντας πως όσα μου άρεσαν, άρεσαν και στον Θεό και όσα θεωρούσα κατάλληλα, ήταν κατάλληλα και στα μάτια του Θεού. Εκλάμβανα μάλιστα τις απόψεις μου ως απόψεις του Θεού. Αυτό έδειχνε αδιαφορία για την αλήθεια. Ζούσα στην αλαζονία και αυτοπροβαλόμουν. Έπρατα όπως ήθελα, ισχυριζόμενοι πως έκανα το καθήκον μου. Ήξερα πως έπρεπε να μετανοήσω, αλλιώς θα πρόσβαλα τον Θεό και θα εξαλειφόμουν. Mm, ναι. Κανείς δεν ξέρει πόσο κακό θα κάνει κάποιος αν δεν διορθώσει την αλαζονία του. Είναι πολύ επικίνδυνο. Συμφωνώ. Ναι. Ήξερα πως κάθε απόφαση θα επηρέαζε συμφέροντα της Εκκλησίας. Έτσι, αν δεν αναζητούσα την αλήθεια και απλώς ενεργούσα με αλαζονία και αυτοπεποίθηση και ήμουν αυθαίρετη και αυταρχική, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσα να κάνω κάτι που θα διατάρασε το έργο της Εκκλησίας. Πράγματι. Ναι τελικά θα έβλαπτε τα συμφέροντα της Εκκλησίας και τους αδελφούς και τις αδελφές. Mm -hmm. Έτσι προσευχήθηκα στον Θεό και αποφάσισα νοερά να πάψω να κάνω το καθήκον μου με αλαζονία, να αναζητώ την αλήθεια και να ενεργώ βάση αρχών. Αμήν. 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 Μετά από αυτό, καθώς το συλλογιζόμουν, αντιλήφθηκα και κάτι άλλο που με οδήγησε στην αποτυχία. Είχα εσφαλμένες απόψεις για ανθρώπους και πράγματα διάβασα το εξής τα λόγια του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει «Υπάρχει μια ορισμένη άποψη που συχνά εκδηλώνεται σε ψευδής επικεφαλής. Νομίζουν ότι όσοι έχουν ειδικέ γνώσεις, κοινωνική θέση ή έχουν υπηρετήσει με κάποια επίσημη ιδιότητα είναι όλοι άνθρωποι με ταλέντο και ότι τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να καλλιεργούνται και να αξιοποιούνται από τον οίκο του Θεού μόλις αρχίσουν να πιστεύουν στον Θεό. Έχουν ένα ιδιαίτερο σεβασμό και λατρεία για τέτοιους ανθρώπους. Τους αντιμετωπίζουν ακόμη και σαν συγγενείς και μέλη της οικογένειάς τους. Και όταν τους συστήνουν σε άλλους, συχνά μιλούν για το πώς αυτοί οι άνθρωποι κατήχαν μια ανώτερη θέση σε κάποια εταιρεία ή ήταν επικεφαλής σε κάποιο κυβερνητικό τμήμα ή λένε σε ποια εφημερίδα ήταν εκδότες ή ότι ήταν κάποιοι διευθυντές στη δημόσια ραδιοτηλεόραση ή αλλιώς μιλούν για το πόσο πλούσιοι είναι. Οι ψευδείς επικεφαλής έχουν σε ιδιαίτερα μεγάλη εκτίμηση τέτοιους ανθρώπους. Τι λέτε εσείς, έχουν οι ψευδείς επικεφαλής επίπεδο. Δεν ισχύει ότι η δική τους πνευματικότητα είναι ψευδής και δεν μπορούν να δουν τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Οι ψευδείς επικεφαλείς πιστεύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σπουδαίοι στην κοινωνία και ότι όταν προσέρχονται στον οίκο του Θεού, ο οίκος του Θεού θα πρέπει να τους καλλιεργεί και να τους δίνει έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Είναι σωστή αυτή η άποψη. Είναι σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές της αλήθειας. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία αγάπη για την αλήθεια και στερούνται συνείδησης ή σύνεσης, θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν και να τους δοθεί ένας σημαντικός ρόλος στον οίκο του Θεού. Δεν έχουν τα προσόντα να καλλιεργηθούν. Ξανά και ξανά, η εργασιακή ρύθμιση του οίκου του Θεού έχει τονίσει ότι οι άνθρωποι πρέπει να προάγονται και να καλλιεργούνται σύμφωνα με τρία κριτήρια. Πρώτον, Πρέπει να διαθέτουν ανθρώπινη φύση, συνείδηση και σύνεση. Δεύτερον, πρέπει να αγαπούν την αλήθεια και να είναι σε θέση να αποδεχθούν την αλήθεια. Και τρίτον, πρέπει να έχουν έναν ορισμένο βαθμό επίπεδου και να είναι ικανοί να εργαστούν. Μόνο οι άνθρωποι που πληρούν αυτά τα τρία κριτήρια μπορούν να προαχθούν και να καλλιεργηθούν. Μόνο αυτοί είναι κατάλληλοι υποψήφιοι. η ψευδής επικεφαλής είναι όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό εδώ και χρόνια και ακούνε συχνά κηρύγματα. Γιατί λοιπόν δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους μη πιστούς? Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η ψευδής επικεφαλής είναι πολύ κακού επίπεδου, ότι είναι ανίκανοι να λάβουν την αλήθεια και ότι η αλήθεια χαραμίζεται σε αυτούς δεν μπορούν να δουν ούτε με τα μάτια ούτε με την καρδιά και στερούνται ιδιαίτερη ικανότητας διάκρισης άλλων ανθρώπων. Πώς θα μπορούσαν να είναι κατάλληλοι για να γίνουν επικεφαλείς οι εργάτες στην Εκκλησία. Πιστεύουν ότι οι καλοί ομιλητέ είναι άνθρωποι με ταλέντο. Όταν βλέπουν κάποιον που μπορεί να τραγουδήσει και να χορέψει, τον θεωρούν άνθρωπο με ταλέντο. Όταν βλέπουν έναν άνθρωπο με γυαλιά που έχει πάει στο κολέγιο, τον θεωρούν άνθρωπο με ταλέντο. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο με κάποια θέση στην κοινωνία, ο οποίος είναι πλούσιος και μπορεί να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιδίδεται σε δόλιες πρακτικές, ο οποίος κάνει κάποιο σημαντικό έργο στην κοινωνία, ο ψευδής επικεφαλής πιστεύει ότι είναι άνθρωπος με ταλέντο, και θα πρέπει να καλλιεργηθεί στον οίκο του Θεού. Δεν εξετάζει την ποιότητα της ανθρώπινης φύσης αυτών των ανθρώπων ή το αν η πίστη του στον Θεό έχει βάση και ακόμη λιγότερο εξετάζει τη στάση με την οποία αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την αλήθεια και τον Θεό. Κοιτάζει μόνο την κοινωνική θέση και το υπόβαθρο των ανθρώπων. Δεν είναι παράλογο να βλέπουν οι ψευδείς επικεφαλείς τους ανθρώπους και τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Η άποψη των ψευδών επικεφαλής για τους ανθρώπους και τα πράγματα δεν διαφέρει από εκείνη των άπιστων. Αυτή είναι η άποψη που έχουν οι άπιστοι για τα πράγματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ψευδείς επικεφαλείς δεν είναι άνθρωποι που αγαπούν και κατανοούν την αλήθεια, ...και ότι δεν έχουν καμία ικανότητα διάκρισης. Δεν είναι εξαιρετικά ματαιόδοξοι. Είναι πραγματικά τυφλοί και μάλιστα πολύ τυφλοί. Αμήν. 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 Ο Θεός εκθέτει τους ψευδοεπικεφαλείς ως τυφλούς που δεν ξέρουν να ορίζουν άλλους. Απλώς κοιτούν την κοσμική μόρφωση, το κύρος και τις επαγγελματικές δεξιότητες θεωρώντας πως όσοι έχουν γνώση, καλλιέργεια και υψηλή ειδίκευση είναι πρικισμένοι στην Εκκλησία. Δεν κοιτάζουν την ανθρώπινη φύση τους αν αποδέχονται την αλήθεια ή σε ποιο βαθμό την κατανοούν. Πράγματι. Αυτή ήταν η θεώρησή μου όταν έψαχνα για κάποιον να φτιάχνει βίντεο και νόμιζα πως αν είχε υψηλή μόρφωση και δεξιότητε θα έκανε καλά αυτό το καθήκον. Έτσι, όλο τον καιρό, εστίαζα στη μόρφωση και τις τεχνικές δεξιότητες των αδελφών. Βλέποντας το πτυχίο και όλη την εργασιακή εμπειρία του αδελφού Γου, σκέφτηκα πως σίγουρα θα ήταν πολύ χρήσιμος για τους άλλους στην ομάδα βίντεο και θα μπορούσε να χειριστεί τεχνικά πολύπλοκες εργασίες. Δεν έλαβα καθόλου υπόψη την ανθρώπινη φύση του, ούτε και την προηγούμενη συμπεριφορά του. Έτσι, όχι μόνο προκαλούσε ζημιά στο έργο όσο ήταν εκεί, αλλά ήταν και επικριτικό και προκάλεσε αντιπαράθεση ανάμεσα στου επικεφαλεί και τα μέλη. Ήταν μεγάλη η διαταραχή για τη ζωή και το έργο τη Εκκλησία. Κατάλαβα, πόσο παράλογη ήταν η θεώρησή μου. Ο οίκο του Θεού σέβεται και καλλιεργεί ταλέντα, διαφορετικά όμω από τον έξω κόσμο δεν έχει να κάνει με το τι είδους πτυχίο έχει κάποιος, αλλά με την ανθρώπινη φύση του, με το αν αγαπά και επιδιώκει την αλήθεια. Ακριβώς. Είδα πως μερικοί αδελφοί και αδελφές τα πήγαιναν καλά σε διάφορους τομείς στην κοινωνία. Όμως κάποιοι είχαν κακή ανθρώπινη φύση και δεν αγαπούσαν την αλήθεια, δεν αναζητούσαν τις αρχές της αλήθειας στο καθήκον τους, ούτε την αποδέχονταν. Αλλά έκαναν ό,τι ήθελαν και ενεργούσαν διεφθαρμένα. Δεν έκαναν καλά το καθήκον τους και επίσης διατάρασαν πολύ το έργο της εκκλησίας. Προκαλούσαν περισσότερες ζημιές από κέρδη και εξαλήφθηκαν. Mm. Mm. Ναι. ναι. Αυτοί που μπορούν να μείνουν και να κάνουν ένα καθήκον δεν έχουν μόνο επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά κυρίως καλή ανθρώπινη φύση. Κάποιοι επίσης αγαπούν και αποδέχονται την αλήθεια και είναι πρακτικοί στο καθήκον τους εφαρμόζουν τις επαγγελματικές δεξιότητες που έχουν στο καθήκον τους και κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην είναι άψογοι, όμως έχουν καλή καρδιά και καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια στο καθήκον τους. Αποκτούν τη διαφώτιση και καθοδήγηση του Θεού και βελτιώνονται. Mm. Σωστά. Όχι μόνο βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, αλλά βασίζονται και περισσότερο στις αρχές. Mm. Πράγματι. Mm. Η επιτέλεση καθήκοντος στην Εκκλησία, η αγάπη και η αποδοχή τη αλήθεια είναι τα πιο σημαντικά. Εννοείται. Αργότερα διάβασα τα λόγια του Θεού. Mm. Είτε εκτελεί το καθήκον σου, είτε αλληλεπιδρά με άλλου, ή αντιμετωπίζει κάτι συγκεκριμένο που σου συμβαίνει, πρέπει να έχει στάση αναζήτηση και υπακοής. Με τέτοιου είδου στάση μπορεί κανεί να πει ότι η καρδιά σου σέβεται κάπω τον Θεό και είσαι σε θέση να αναζητήσει και να υπακού την αλήθεια, αυτό είναι ο δρόμο για να σέβεσαι το Θεό και να αποφεύγει το κακό. Εάν δεν έχει στάση αναζήτηση και υπακοή, μα αντίθετα είσαι πεισματικά εχθρικό, προσκολάσαι στον εαυτό σου, απορρίπτει και αποστρέφεσαι την αλήθεια, τότε φυσικά θα διαπράξει μεγάλο κακό. Δεν θα μπορεί να το αποφύγει. Δεν είναι εύκολο να εκτελεί κανεί καλά το καθήκον του ώστε να ικανοποιεί τον Θεό και να έχει φόβο Θεού και να αποφεύγει το κακό στην πίστη του. Ωστόσο, μόλι πληροφορηθήκατε, μια αρχή άσκηση. Εάν έχει στάση αναζήτηση και υπακοή όταν σου συμβαίνει κάτι, τότε αυτό θα σε προστατεύει. Απότερο στόχο δεν είναι να σε προστατεύσουμε είναι για να κατανοήσει την αλήθεια, να εισέλθει στην πραγματικότητα τη αλήθεια και να επιτύχει τη σωτηρία του Θεού. Αυτό είναι ο απότερο στόχο. Εάν έχει αυτή τη στάση σε όλα όσα βιώνει, δεν θα νιώθει πλέον ότι η εκτέλεση του καθήκοντό σου και η εκπλήρωση του θελήματο του Θεού είναι κενά λόγια και δεν θα σου φαίνεται απαιτητικό. Αντίθετα, θα μπορέσει να κατανοήσει πολλέ αλήθειε. Εάν συνεχίσεις να το βιώνεις αυτό, σίγουρα θα αποκομίσεις ωφέλη. Αμήν. Αμήν. Τα λόγια του Θεού μου έδειξαν ένα μονοπάτι. Ό,τι και αν αντιμετωπίζω, πρέπει να έχω υποταγή και σεβασμό στον Θεό και να αναζητώ τις αρχές της αλήθειας. Μόνο έτσι αποκτώ την καθοδήγηση του Θεού και κάνω καλά το καθήκον μου. Ναι, σίγουρα. Διαφορετικά είναι πιθανό να ενεργήσω με αλαζονία και να προκαλέσω διαταραχή στο έργο. Μ. Έπειτα, ο συνεργάτης μου και εγώ βρήκαμε άλλους να αναλάβουν την παραγωγή βίντεο βασιζόμενη στις αρχές της επιλογής ανθρώπων. Ah. Εκείνοι δεν είχαν θεωρητικές γνώσεις όπως ο αδελφός Γου, αλλά η στάση τους ήταν πολύ καλύτερη και δούλευαν για να μάθουν τη δουλειά με τρόπο προσγειωμένο. Όταν έρχονταν αντιμέτωποι με προβλήματα, συναντιόνταν για να αναζητήσουν και να συναναστραφούν. Mm. Όταν κάποιο φανέρωνε διαφθορά που επηρέαζε την πρόοδό του, έκανε αυτοκριτική και έπαιρνε από αυτό ένα μάθημα. Mm -hmm. Λίγο αργότερα, καθώ όλοι δούλευαν μαζί, το έργο σημείωνε σημαντική πρόοδο με όλο και καλύτερα αποτελέσματα. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Δόξα, Δόξα τω Θεώ. Πραγματικά βίωσα πω το καθήκον στον οίκο του Θεού δεν έχει να κάνει μόνο με τις δεξιότητες ή το επίπεδο. Αλλά κυρίω με το σωστό άτομο που θα είναι προσγειωμένο, θα αναζητά την αλήθεια και θα έχει σεβασμό για τον Θεό. Έτσι μόνο αποκτούμε την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματο και μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα στο καθήκον. Σίγουρα. Είδα επίση πω μόνο αναζητώντα την αλήθεια και ενεργώντα βάσει αρχών συμφωνούμε με το θέλημα του Θεού. Με με δόξα δόξα.